Γεια σας, αγγλικρός, στο επεισόδιο 21 της σειράς μου για το Feed the Beast Season 3. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα τι κάναμε στο επεισόδιο. Λέει, όχι, θυμάμαι. Φτιάξαμε αυτό το Divination Seal, βέβαια. Για να σας το ξαναδείξω. Όπα. Να φτιάξαμε αυτό το Air Seal, βλακέ, είπα. Ωραία, φτιάξαμε το Air Sigil, το οποίο μας βοηθάει να πετάμε. Fuck. Εντάξει, έφεγα μόνο μισό damage, φοβήθηκα να πεθάνω από στιγμή. Ναι, okay, εντάξει, δεν είναι καλό να κουτουλάτε στο πάτωμα. Λοιπόν, για αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με το Blood Magic που ασχολούμαστε στα τελευταία δύο επεισόδια. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μετακομίσουμε το Blood Magic με τα πράγματά μας. Έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Και ο λόγος που θέλουμε να το μετακομίσουμε είναι ότι θέλουμε να κάνουμε upgrade το Blood Altar μας. Το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να πιάνει πολύ χώρο. Τώρα βλέπετε πιάνει, ξέρω εγώ, 9 blocks, 3x3 και εντάξει, και ένα ύψος. Αλλά αν ποτέ το φτάσουμε στο επίπεδο 5, ξέρω εγώ, που προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βιαστούμε, αλλά αν δεν ξέρεις ποτέ πόσα επεισόδια θα πάρει σειρά και τι θα κάνουμε σε αυτά τα επεισόδια. Νομίζω φτάνει 20x20, το οποίο είναι αρκετό χώρο και προφανώ δεν μπορώ να το αφήσω εκεί πέρα και κάπω να το κάνω. Οπότε θα πάρουμε το φτιάρι μα, που είναι αυτό. Και θα πάμε να βρούμε μια περιοχή τώρα να σκάψουμε για να το βάλουμε αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο μεγάλη 20x20, γιατί αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που. Εντάξει, θα ασχοληθώ κάποια επεισόδια ακόμα με τον Blood Magic, μετά θα σταματήσω, ασχοληθώ με όλο mod κλπ. Π.χ. εδώ δεν είναι άσχημη περιοχή. Αλλά αν φτάσουμε, ξέρω, στο τελευταίο επίπεδο Blood Magic, προφανώς θα έχουμε πολύ καλύτερα αντικείμενα και δεν θα είναι θέμα απλά να, ξέρω, να το ξαναστήσουμε και να το ξαναφτιάξουμε. Ωραία, από αυτά έχω, οπότε απλά τα κόβω. Βέβαια δεν θα πω όχι. Λοιπόν, θα καθαρίσω την περιοχή με τους κλασικούς τρόπους που σημαίνει θα χρησιμοποιήσω και αυτό, είπε δουλειά του, αν δεν θυμάστε τι είναι, είναι αυτό. Καθαρίζει μαζικά τα λουλούδια και το γρασίδι. Μόνο για 10 ευρώ στο τηλέφωνο τάδε. Λοιπόν, οπότε θα καθαρίσω λίγα για την περιοχή. Θα την στήσω και θα μετακομίσω αυτά εδώ πέρα. Όπως βλέπετε. Αν θυμηθώ ποιο είναι το κουμπί για το χάρτη. Το J είναι. Το J είναι. Αν δείτε, έχουμε ένα νησάκι. Το σχέδιο μου, ξέρω, να επεκταθούμε σε όλο αυτό το νησάκι πρώτα. Και μετά, ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει, ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πού θα επεκταθώ. Μάλλον θα αρχίσω να χτίζω και λιγάκι το νησάκι, ξέρω, σε φάση στο νερό. Ήδη βασικά έχουμε το, εκεί πέρα έχουμε ψιλοεπεκτείνει μόνη μας τη γη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν νομίζω να στο σύντομο μέλλον να έχουμε θέμα χώρου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό, ότι είμαστε σε νησάκι, δεν θέλω τώρα π.χ. να. Βασικά μπορώ και να φτιάξω μια βάση μακριά και να χρησιμοποιήσω teleport. Καλά, ιδέες για το μέλλον θα δούμε, δεν έχουμε ιδέα. Ας καθαρίσω το. Πότε γέμισε το inventory μου, ωραία. Ας καθαρίσω αυτή την περιοχή και θα επιστρέψω. Καθάρισα λίγα την περιοχή, τη φώτισα κιόλας, βέβαια. Πολύ φοβάμαι ότι κάτι θα σπονάρει. Αλλά ναι. Αυτό γιατί είναι έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα βάλουμε λίγο πιο άκρη. Βάλουμε, ξέρω εγώ, εδώ. Και αυτό εκεί μέσα. Γιατί σιγά σιγά θα θέλουμε να το επεκτείνουμε το. Τον. Το altar μας, τέλος πάντων. Το. Να το κάνουμε upgrade. Οπότε αρχικά. Στο βάλουμε κάπου εδώ, ξέρω εγώ. Θα το ανεβάσω ένα επίπεδο γιατί θα πρέπει να χτίσω ένα επίπεδο κάτω για το επόμενο upgrade. Ωραία. Ας βάλουμε και εδώ πέρα κάτι. Και τώρα βέβαια φανταστώ να έχει αδειάσει, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάρω το. Αυτό θυσίαζε τον εαυτό μου, όχι με αυτό. Και σιγά σιγά να το ξαναγεμίζω. Αυτό που θέλουμε τώρα ουσιαστικά είναι για να το επεκτείνουμε θέλουμε. Ένα λεπτάκι γιατί είναι πολλά. Θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait. Θέλουμε καινούργια, 20 καινούργια runes. Τα οποία λέω να φτιάξω να χρησιμοποιώ και άλλα καινούργια runes. Όπως βλέπετε, μέχρι στιγμής έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο τα blank runes. Τα οποία δεν είναι τίποτα, είναι απλά upgrades. Υπάρχουν τα speed runes τα οποία μπορούν να μας δώσουν ένα. Κάνω λίγο πιο γρήγορα το fuse και θέλω να βάλω 2, ξέρω. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να βάλεις 2 ή 1 είναι το max, αλλά δεν βαριέσαι να βάλουμε 2. Μετά έχουμε τα efficiency runes, τα οποία. Τι έγινε. Γιατί δεν μου δείχνει τη συνταγή τους. Αχα, τα efficiency για κάποιο λόγο δεν θέλει να μου δείξει τη συνταγή, δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Μετά έχουμε τέλος πάντων τα runes of sacrifice. Τα runes of self-sacrifice. Προσπαθώ να δω τι μπορώ να φτιάξω μέχρι στιγμής. Τα runes of. Όχι, αυτά είναι ακριβά. Με το που το βλέπω, λέω, όπα, αυτό δεν γίνεται ακόμα. Άρα.
Ναι, tier 2, καλά αυτά είναι άλλα πράγματα. Ωραία, άρα μπορούμε τέλος να φτιάξουμε ακόμα και τα Runes of Sacrifice και τα Runes of Self-Sacrifice και τα Runes of Speed. Θα φτιάξουμε απ' όλα. Τα Runes of Speed κάνουν πιο γρήγορα το ό,τι γίνεται εκεί πέρα στο Altar. Το Runes of Sacrifice μας δίνει λίγο περισσότερο life points, δηλαδή ενέργεια όταν θυσιάζουμε κάτι. Και τα Runes of Self-Sacrifice μας δίνει λίγο παραπάνω πόντους όταν θυσιαζόμαστε ίδιοι. Οπότε, εντάξει, δεν θέλουμε κάτι. Θέλω να φτιάξω δύο από αυτά. Και δύο από το καθένα από αυτά. Οπότε τέλος πάντων θα αρχίσω να μαζέψω τα πράγματα off camera και θα επιστρέψω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω θέμα με το φαγητό, γιατί με το καινούργιο σύστημα χάνεις ζωή και πρέπει να ξαναφάς και οξύ είναι άπειρα από φαγητό. Παρ' όλα αυτά, πριν προχωρήσουμε, θέλω να φτιάξουμε αυτό το Apprentice Bloodstone, το οποίο θέλει 5.000 LP εδώ πέρα. Και να πετάξουμε ένα τέτοιο και μας το δίνει. Δεν έχω φτιάξει ιδιαίτερα πολλά. Έχω φτιάξει 6 και υπολόγιζα ότι θέλω άπειρα. Έτσι, θέλω 25 blank runes απλά για να κάνω το upgrade. Που σημαίνει θέλω 50 blank slates. Και σκεφτείτε θέλω και αυτά που θέλω ακόμα. Ξέρω εγώ, θέλω 2 τέτοια, άρα συν 4, 54. Και θέλω και από αυτά άλλα 4, γιατί θέλει και αυτό άλλο 2. Χαμός, 58 blank states και 4 τα 4 προηγούμενα blank states θα γίνουν reforce slates. Χαμός γενικά. Οπα, αυτό ακόμα να το απορροφήσει. Πες μου ότι... Fuck. Ναι, δεν θα φτάσει τώρα γιατί απορρόφησε λίγη ενέργεια και δεν προλάβαμε να απορροφήσει όλοι. Οπότε... Καταραμένη ζωή. Πάλι θα πρέπει να το γεμίσω και θα επιστρέψω με τελειωμένο το μαραθέτη μας. Λοιπόν... Και το πήραμε. Τώρα αυτό. Έχω μια πορεία. Αν πετάξω αυτό. Πώς δουλεύει. Μπορώ απλά να το αφήσω κάπου αυτό και θα έχω το ίδιο essence μάλλον. Πεις ξέμεινα από φαγητό. Όχι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα αρχικά πρέπει να αρχίσω να θυσιάζω ζώα γιατί... Νομίζω ότι ξεμένω ακόμα πιο γρήγορο φαγητό από το να το... Ωραία, αυτό πες το πετάμε πάνω. Το αφήνω... Εδώ πέρα που έχουμε τα εργαλεία μας. Λοιπόν... Α, ωραία. Και τώρα νομίζω έχουμε maximum capacity 25.000. Ενώ... Πόσο life force μπορούμε να έχουμε αποθηκευμένο πάνω μας. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό ήθελα να μαζέψω. Πρέπει να κάνω να ξαναγεμίσω τη φάρμα μου γιατί θα πεθάνω φαγητό. Φέρε και ένα προβατάκι για θυσία. Το οποίο θα το κάνω off camera γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε και τα προβατάκια, είναι αλήθεια. Ωραία. Φέρε και την πέτρα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω να φτιάχνω τα blank slates που χρειαζόμαστε και πάρα πολλά. Και θα επιστρέψω. Λοιπόν, κάτι έχω μαζέψει. Βέβαια είναι πάρα πολλά ακόμα που χρειαζόμαστε. Οπότε. Στο ότι έχω αρκετή πέτρα. Αρχικά θέλω να φτιάξουμε 50 τέτοια. Κομπλέ κομπλέ. Όχι ρε φίλε. Το είχα ξεχάσει ότι πρέπει να πάει έτσι. Ωραία, τώρα που ξανά είδα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα κάνουμε off camera τα υπόλοιπα 48. Θεέ μου, θα μου φύγει η ψυχή. Θέλουμε να φτιάξουμε 2 τέτοια. Ω Θεέ μου, επίσης δεν νομίζω να φτιάξω αρκετά. Χρειάζονται λίγο ακόμα λογικά blank states, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Θα φάω ένα δεκάλεπτο απλά. Shift αριστερό. Shift αριστερό. Πού είμαστε, τι θέλαμε. Ζάχαρη θέλαμε. Όχι, βασικά μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. 4 ζάχαρη θέλω. Έχουμε crafting table και εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί είχα στήξει εδώ πέρα λογικά από κάποιο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό. 2 τέτοια. Μετά. Για αυτά... Αυτό τι... Κανονική στόρμα μας κάνει ή θέλει κάτι από αυτά. Ναι, μας κάνει, ωραία. Βέβαια. Αν δεν είμαι χαζός. Λοιπόν, θέλουμε... Μισό. 48... Ναι, θέλουμε και άλλα blank states αρχικά, αλλά θέλουμε 48 τέτοια, οπότε αν... Έχω αρκετή πέτρα σπόλιες, δεν έχω. Μπορώ τουλάχιστον να κάνω μια πρόοδο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πέτρα, χρειαζόμαστε 1000 πράγματα. Λοιπόν, ας φτιάξουμε τα περίεργα runes και ας πάμε μετά στα... Τα υπόλοιπα τα φτιάχνω και off camera, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, θέλουμε 4 gold για αυτά
και 4 Glowstone για αυτά. Πιστεύω ότι έχω και τα δύο, θα δούμε όμως. Ναι, 4 Glowstone και 4 Gold. Ας πάμε στο Alliance, στην άρμη για τον ίσιο να κάνουμε upgrade τα blank state μας. Να σε ό,τι λέγεται το upgrade μορφή του. Επίσης έφτιαξα αυτό το δρομάκι, νομίζω δεν το έδειξα on camera. Όπα, έπεσα. Το οποίο, τουλάχιστον να μην κολυμπάω κάθε φορά γιατί θα μας παίρνει πολλή ώρα. Για να τα κάνουμε upgrade θέλουμε 2000 life force. Που αν βρω που στο καλό έχω το divination sigil μου. Ωραία. Και χρειαζόμαστε αρκετά από αυτά που δεν νομίζω. Α, όχι, χρειαζόμαστε 4. Οκ, okay, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, αρχικά να φάω κάτι. Καλά, τώρα on camera θα φτιάξω μόνο 2. Γιατί τόσα χρειάζομαι, δεν μπορώ να κάνω off camera, τις LCD συνταγές είναι. Βέβαια. Αν τελειώσει η συνταγή, θα βάλω κάτω τα speedruns, μήπως και πάνε πιο γρήγορα, γιατί όπως βλέπετε θέλουν λίγη ώρα. Νομίζω ότι ουσιαστικά απορροφάει σιγά σιγά την ενέργεια και προχωράει. Ωραία, ας βάλουμε κάτω τα speedruns αφού μπορούμε. Α, και που παίρνω και 2 τέτοια runes. Τέλεια, δεν το έχω σκεφτεί καν ότι παίρνω 2. Α, δεν τα παίρνω. Τα παίρνω, δεν τα παίρνω. Τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε αρκετά ακόμα. Έχει αρκετή ενέργεια, έχει. Ωραία, και νομίζω ότι ουσιαστικά απορροφάει την ενέργεια σιγά σιγά όπως βλέπετε και όταν απορροφήσει όλοι γίνεται το τέτοιο. Ελπίζω ότι την απορροφάει πιο γρήγορα. Δεν μπορώ τώρα να κάνω ένα χρονομετρήσω με ακρίβεια. Νομίζω τώρα απορροφάει γύρω στο 45 ένα κλικ. Ωραία, και πάμε στο άλλο νησί. Να φτιάξουμε και τα άλλα δύο πραγματάκια που θέλουμε on camera για να φτιάξω πολλά πράγματα off camera. Ωραία. Fuck, δεν έχω πέτρα. Αλλά έχω undecide, μας κάνει για κάποιο λόγο. Βάλε και αυτά να ψηθούν. Ωραία, θέλουμε ένα rune of sacrifice τώρα για να σου δείξω on camera. Το οποίο είπαμε ότι μας δίνει περισσότερο life points όταν θυσιάζουμε κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Και θέλουμε και ένα rune of self-sacrifice που μας δίνει περισσότερα life points όταν θυσιάζουμε τον εαυτό μας. Τέλεια! Θα φτιάξω ακόμα ένα rune of sacrifice και ένα rune of self-sacrifice off camera. Και 20 και άλλα 5. 5? Ναι, και άλλα 5 blank runes, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λίγο υπολογισμού. Λίγα ακόμα blank runes. Θα επιστρέψω. Το έχω μαζέψει όλα, βέβαια. Μπορεί να κάνω και κανένα λάθος. Κλασικά. Λοιπόν, ένα. Εντάξει, ναι, θέλουμε και 2 κλώστον. Γι' αυτό έκατσα εδώ πέρα και δεν πήγα αλλού να το καρφτάρω. Λοιπόν, έχουμε. Όχι, μου λείπει μια πέτρα. Fuck, έχω blank stage όμως, εντάξει. Το έχουμε. Λοιπόν, ωραία. Και in theory τα έχουμε όλα. Όπως λέτε, άμα δείτε, έχω φτιάξει και μερικά stone bricks και μερικά glowstones. Νομίζω χρειάζονται. Βέβαια, δεν ξέρω. Νομίζω χρειάζονται. Δεν ξέρω. Ακολουθήστε αυτή τη συνταγή, εντάξει, είναι πιο εύκολο. Αφού δείτε ότι δουλεύει σε 3 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και επειδή λέμε τώρα, μου αρέσει να τα έχω και όμορφα. Θα βάλουμε εδώ τα περίεργα. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Ωραία. Και γύρω γύρω. Μισώ να δω την εικόνα γιατί έχει περίπλοκα πράγματα. Ναι, πρέπει να είναι εδώ. Και στις γωνίες θα βάζουμε τα bricks. Ναι. Τέλεια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εύκολο να το ακολουθήσετε το σχήμα. Είπε, ενώ έχει κοιτάξει 3 φορές την εικόνα. Άμα δεν φέλαρε κιόλας. Γιατί βγήκε καλά στους υπολογισμούς μου. Όχι ότι με χαλάει που έφτιαξε λίγο παραπάνω bricks. Αλλά ναι, γιατί. Μάλλον γιατί τα βάλα εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραία. 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 Και θέλουμε να βάλουμε άλλο ένα τέτοιο. Φέρε και ένα glowstone. Ωραία. Τώρα βέβαια τα glowstone νομίζω είναι απαραίτητα. Τώρα αν βάλετε stone bricks κάτι για κάτι άλλο δεν ξέρω με χαλάει η συνταγή. Αλλά μπορείτε απλά να την ακολουθήσετε, εντάξει. Δεν θέλω να έχω ευθύνες. Και αν κάνουμε ένα περίεργο jump. Tier 3! Yay! Το κάναμε upgrade το μαραθέτη μας. Και λογικά θα γεμίσει και πιο γρήγορα. Λοιπόν, κανονικά ήταν 200 LP.
240 είναι συν 10% κάθε πέτρα. Εντάξει, δεν το λες και τρελό upgrade, αλλά δεν θα πω και όχι. Λοιπόν, αυτό κάναμε προς το παρόν. Το πήγαμε και σε tier 3. Θα βάλω dirt προς το παρόν και ίσως το αλλάξω μετά. Βέβαια, θα αφήσω ένα τέτοιο μήπως επεκταθεί τον grass τουλάχιστον να μην είναι πολύ άσχημο και είναι μόνο dirt. Τώρα, θα σας δείξουμε κάτι ακόμα σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε θα επιστρέψω όταν το έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι. Βασικά, επειδή δεν χρειαστώ πράγματα. Γέμισα ένα Lesser Tartaric Gem, γιατί θα χρειαστώ να φτιάξω το επόμενο επίπεδο. Όπως βλέπετε, χωράει μόνο 256 Raw Wheel, το οποίο και εμείς χρειαζόμαστε και ένα 600, αν θυμάμαι καλά, για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να φτιάξουμε ένα Common Tartaric Gem, το οποίο χωράει 1024 τέτοια. Επίσης, 600 Wheel θα μου πάρει 3-4 ώρες να τα μαζέψω. Λοιπόν, για να φτιάξουμε όμως το Common Tartaric τέτοιο, θέλουμε 50 Wheel και 240 Minimum και θέλουμε και. Να φτιάξουμε αυτό, το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε αυτό, άρα πρέπει να μαζέψουμε κάποια πράγματα, τα οποία θα είναι ένα... πες μου, δεν έχω γυαλί. Καλά, το λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Τι θέλει, ένα λάπις, ένα από αυτό και ένα από αυτό. Κάτι δεν πήρα, όχι, το πήρα όλα. Ναι. Μετά θέλουμε να φτιάξουμε αυτό, το οποίο θέλει προφανώς ένα πίτι τέτοιο. Ένα τέτοιο, 9 τέτοια καλά redstone έχουμε. Και αυτό θέλει ένα διαμάντι, ένα golden block, άρα 9 τέτοια. Χρυσό έχουμε, εντάξει, απλά δεν έχω κάνει smelt. Λοιπόν, τι είπαμε, ένα διαμάντι το πήρα. Πού το. Και ένα imbued slate, το οποίο τι είναι. Οκ, απλά κάνουμε upgrade τα slates μας. Ωραία, άρα ας... το ψήσουμε αυτό. Επίσης έχω ψιλοξεμείνει από ενέργεια και δεν ξέρω γιατί τόσο άσχημα. Δηλαδή, ξεμένω συνέχεια. Πρέπει να... έχω πάει 2-3 φορές στην Nether χωρίς λόγο και απλά ψήνω πράγματα. Δεν είναι ότι κάνω τίποτα τρομερό. Λοιπόν, νομίζω ότι θα φτάσει αυτό το ποθηκευμένο raw wheel για να φτιάξουμε το τέτοιο και μετά θα δούμε πώς πρέπει να μαζέψουμε. Νομίζω είναι αρκετό. Θέλω μέχρι το τέλος του επεισοδίου να φτιάξω 2 sigil και μετά μάλλον στο επόμενο επεισόδιο ασχοληθούμε με άλλο mod εκτός του. Και κάνω τα χουβάλια εδώ πέρα. Εκτός του Blood Magic. Ωραία. Επίσης πρέπει να θυσιάσω αρκετό από τον εαυτό μου. Τα έχω βάλει όλα εδώ μέσα, είπαμε. Sacrificial Dagger. Να είμαστε. Ωραία. Νομίζω χρειαστεί κι άλλο ακόμα, αλλά προς το παρόν να σκραφτάρουμε τα πρώτα επίπεδα που είναι ψηλοφτηνά. Λοιπόν. Ένα χρυσό. Ένα από αυτό. Ένα από αυτό, ένα από αυτό. Τέλεια. Αυτό νομίζω παίρνει ένα μόνο, οπότε εντάξει, είμαστε κομπλέ. Ναι. Μετά θέλουμε. Αυτό βέβαια δεν το έχω ξαναδείξει, αλλά το ξαναδείχνω γιατί όχι, αν είχα και ένα crafting table εδώ πέρα. Γιατί όχι, να το ξαναδείτε, ξέρω εγώ. Έχουν περάσει και κάνα δύο επεισόδια και τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν λιγότερο συχνά τα επεισόδια του Feed the Beast. Λοιπόν... και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς, γιατί αυτό το επεισόδιο π.χ. μου έχει πάρει αρκετή ώρα να μαζέψω όλο αυτό το raw wheel και επειδή θα χρειαστώ κι άλλο τόσο, ξέρω ότι θα μου πάρει αρκετή ώρα. Δηλαδή, σε φάση αυτό το επεισόδιο πρέπει να έχει πάρει γύρω στις 10 ώρες farming and stuff. Ωραία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τσουπ τσουπ. Ωραία. Αυτό τι έγινε τώρα. Α, το ρούφιξε όλο και έγινε reinforced late. Καλή φάση. Βέβαια. Πόσο χρειαζόμαστε τώρα δεν θυμάμαι. Πες να χρειαζόμαστε 5.000. Imbued, όθε. Το μας πάρει λίγη ώρα. Όχι. Λοιπόν, άλλα έχουμε αυτό. Τι άλλο ήθελε. Ένα golden block και ένα διαμάντι ακόμα. Γιατί δεν έφερα ένα διαμάντι παραπάνω. Καλά, θα το μαζέψω τώρα. Ωραία. Όχι αυτό. Αυτό θέλουμε να βάλουμε. Λοιπόν, οπότε θα μαζέψω 5.000 life force εδώ πέρα που, όπως είπαμε, είναι αρκετό. Θα πάω να μαζέψω και το διαμάντι από πέρα. Και θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, βασικά θα δείξω και τι θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε το Sigil of the Blood Lamp. Το οποίο θέλει καλά, θέλει να abuse lead, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλει ένα Blood Lamp Regent. Το οποίο είναι ένα glowstone, ένα torch, δύο redstone. Και λέτε, αυτινό είναι. Και μετά σε φάση θέλει να έχει αποθηκευμένο 300 wheel
what the fuck, που θα πάρει ώρα. Και νομίζω ήθελα να φτιάξω κάτι άλλο, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο, όπως βλέπετε, είναι Demonic Slage. Θέλω να φτιάξω αυτό βασικά, αλήθεια δεν ξέρω τι είναι, αλλά θέλω να δοκιμάσω. Α, αυτό είναι και φθηνό, μπορώ να το κάνω και σχεδόν με... μπορώ να το κάνω και με αυτό που έχω τώρα. Καλή φάση. Θέλω να φτιάξω, ωραία, θέλω να φτιάξω το Sigil of the Fast Miner και το Sigil of the Blood Lamp. Οπότε θα μαζέψουμε ό,τι χρειάζεται να μαζέψουμε, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα. Και θα επιστρέψω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα μαζέψαμε και τα υπόλοιπα. Και ο καναλάς σου. Όχι, θέλει 5 Rogue Wheel. Τη ζωή μου, τη μισό. Πω. Βέβαια, δεν θυμάστε πως μαζεύουμε Rogue Wheel, περιμένουμε μέχρι το βράδυ που μας κυνηγάνε. Όταν μιλάμε, το έχω κάνει minefield εκεί πίσω. Είναι λες και έχουν πέσει βόμβες από τους Creeper. Περιμένουμε το βράδυ, μας κυνηγάνε πράγματα και τα σκοτώνουμε αυτό το σπαθί και μαζεύει η Rogue Wheel. Ωρε, φίλε. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Θα φτιάξω το άλλο Sigil που μπορώ να το φτιάξω ήδη. Το οποίο δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν. Το αυτό. Το οποίο είπα θέλει ένα Reforced Slate. Το οποίο είναι το δεύτερο tier, ναι, ωραία. Άρα αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε και πριν φτιάξουμε, κάνουμε upgrade το τέτοιο μέσα. Δεν πειράζει, αφού το κάναμε, το κάναμε. Καλά είναι εργαλείο από το καθένα. Και ένα Gunpowder, άρα. Λοιπόν, βασικά ας δούμε ότι έχει. Πόσο θέλει και να γίνει reinforced. Για να τεστάρω ξανά ότι μπορώ να το κάνω κατευθείαν reinforced. 3.000 συνολικά. Αυτή τη στιγμή μέσα πόσο έχει. Τέτοιο. Ναι, θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ότι αν το αφήσει ρουφάει life force. Οπότε λογικό είναι ότι αν το πετάξουμε συνεχίζει να ρουφάει και να γίνεται όσο πιο πολύ upgrade γίνεται. Ωραία, έχει 3.000. Αράσω εδώ πέρα να γίνει reinforced. Λοιπόν, ας φτιάξουμε το Sigil που μπορούμε να φτιάξουμε, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάνει. Το Blood Lambits κι αλλιώς ξέρω τι κάνει και γι' αυτό το φτιάχνω, γιατί είναι χρήσιμο αρκετά. Βασικά χρήσιμο, είναι κομπλέ. Είναι... θα μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Τι ήθελα τώρα. Ναι, αρκετό iron. Δεν βλέπω να έχω στήξει, αλλά μπορώ να φτιάξω. Και ένα gunpowder. Έχω κάνει πάντα, ευτυχώς τρόμαξα. Ωραία, δεν ξέρω γιατί είχα ένα bronze εδώ πέρα, βασικά φτιάχνα πάνω πλοία νομίζω. Ωραία, άρα θέλουμε αυτό. Αυτό. Κι άλλο ένα εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ένα φτιάρι. Τέλεια, ας πάμε να φτιάξουμε το, στο Hellforge μας τα πράγματα που θέλουμε. Πρέπει να φτιάξω ένα σύστημα και ξέρω πώς να το φτιάξω, που μας φέρνει τα πράγματα όπου και να είμαστε στο inventory μας. Πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και αρκετά περίπλοκο, προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα ήθελα να είναι. Επίσης, καλά, ας κάνουμε ένα-ένα. Φύγετε εσείς, δεν μου είστε χρήσιμα ακόμα. Τσουπ, 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 τσουπ. Ωραία. Και θέλουμε από τη τζαντούλα μας να βγάλουμε αυτό. Ωραία. Τώρα πόσο του λείπει, 20. Ωραία, και μετά, αν θυμάμαι καλά πώς το κάναμε, βάζαμε αυτό εδώ. Αυτό, επίσης είναι τόσο cool αυτά τα σχήματα και αρχίζει να γίνεται. Ωραία, ας φάω και κάτι. Περιμένοντας να γίνουν τα μαγικά στο background. Τέλεια, έχουμε το Sigil of the Fast Miner. Αν βγάλω και αυτό εδώ πέρα, για να δοκιμάσω. Έγινε, όχι. Ωραία, έγινε activated. Σκάβουμε πιο γρήγορα. Που έχει πέτρα. Ωραία, και αν το κάνω... Νομίζω ότι σκάβουμε ελάχιστα πιο γρήγορα, το οποίο δεν είναι κακό. Μια χαρά. Βέβαια, αυτό περίμενα να κάνει. Και για να δούμε πώς είναι ο γιατρός. Όχι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, τώρα πάνω μας έχουμε 3050. 100. Α! Το λες ακριβό. Βέβαια, πιο late game δεν και τόσο ακριβό. Ωραία. Άρα, τώρα που νυχτώνει, πάω να κυνηγήσω τέρατα να γεμίσω πάλι το μαραθέτη μας, το λες ταρτάρι, πώς το λένε, τζεμ. Φτανίστηκα. Και θα ψέψω. Λοιπόν, πήρα μια απόφαση αρχικά. Καλά, βέβαια, την τυπική. Ας φτιάξουμε αυτό. Επειδή... θα πάρει αρκετή ώρα να μαζέψω 300 wheel. Δηλαδή σε φάση 3 ώρες. Όχι σίγουρα, αλλά 3 ώρες μπορεί και να πάρει.
Θα κόψω το επεισόδιο εδώ πέρα. Φτιάξαμε το common τατάρκι μας gem, το οποίο θα αρχίσουμε να γεμίζουμε σιγά σιγά. Βασικά θα το γεμίσω μέχρι το επόμενο. Καλά, θα το γεμίσω. Μαζεύει 1024. Θα το φτάσω κανένα 400 μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Θα φτιάξουμε το blood lamp μας. Και μετά θα ασχοληθούμε με ένα άλλο καινούριο mod. Δεν είμαι σίγουρος ποιο, οπότε δεν το λέω, δεν λέω ποιο, γιατί η αλήθεια δεν έχω αποφασίσει με 100%. Είμαι ανάμεσα σε δύο βέβαια, αλλά δεν θέλω να σας απογοητεύσω λέγοντας σας τώρα και είσαι σε φάση. Κάντε αυτό και θα κάνω το άλλο. Λοιπόν, είμαι ο Σεφάι Γουλφ. Άμα σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like, το εκτιμάμε. Αυτό, στο επόμενο θα φτιάξουμε το cool sigil του Bloodlamp, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί και να σκεφτείτε τι κάνει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτά. Bye.